Λοιπόν, ένα ακόμα βίντεο, ένα ακόμα update. Όλοι ψάχνουμε τον original shooter. Τώρα πήρατε κατευθείαν την απάντηση τι είναι αυτό το βίντεο. Βλέπετε λοιπόν ότι με σκότωσαν. Εγώ μπορώ λοιπόν να βαθμολογήσω το kill που με πήραν, να πατήσω enter και μετέπειτα, τώρα βέβαια άλλαξα bucket οπότε δεν πρόλαβα να δω την κάμερα του συμπόη, αλλά να βαθμολογήσω κάθε kill που με παίρνουν. Ό,τι kill σας παίρνουν εντός event, οτιδήποτε kill σας παίρνουν εντός event, πλέον μπορείτε να το βαθμολογήσετε. Ποιος είναι ο σκοπός της βαθμολογίας? Είναι να βρούμε τον original top shooter στο server μας. Η ψήφος λοιπόν είναι θετική, δεν θα βρούμε από εκεί μέσα κάποιον cheater ή όχι, αλλά θα βρούμε ποιος είναι ο top shooter και αυτό το αποφασίσετε εσείς. Οπότε η ψήφος σας είναι θετική και μόνο, γιατί okay, ακόμα και χαμηλή βαθμολογία να βάλετε, είναι θετική και μόνο η ψήφος, δεν έχει αρνητική χρειά. Έτσι λοιπόν θα βρούμε τον top shooter. Μέσα σε ένα διάστημα, αυτός που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες θετικές, το μεγαλύτερο μέσο όρο σε θετικές κριτικές, αυτός θα είναι που θα βγει και ο original top shooter, ο οποίος θα έχει έναν ρόλο χαρακτηριστικό που θα τον κρατήσει για πάντα στο Discord του Greek Mafia, αλλά και θα παίρνει και τρελά δώρα. Για ρίξε μου λίγο μια συμπόη. Βλέπετε λοιπόν ότι μπορώ να βαθμολογήσω, ήταν legit το θεωρώ το τέτοιο του. Βλέπετε ότι βλέπω την κάμερα του συμπόη. Τώρα, αν ο συμπόη κινούνταν, θα συνέχισα να βλέπω την κάμερά του. Τελείωσε η κάμερά του για 10-15 δευτερόλεπτα. Βλέπω, σπονάρω και έχω βαθμολογήσει το πώς πέθανα, ήταν legit ή όχι, πώς το έκρινα. Τώρα, να λέω είναι θετική η ψήφο. Εσείς θα αποφασίσετε ποιος είναι ο top shooter. Πού μετράνε, πού μπορώ να βαθμολογήσω κάποιον. Ό,τι kill με παίρνουν εντός event. Είναι σε ghetto. Είναι σε crate, είναι σε cargo, είναι στο city king, είναι στο οπουδήποτε. Ό,τι είναι εντός event. Οτιδήποτε εκτός event δεν μπορείτε να το βαθμολογήσετε. Όταν εσείς σκοτώνετε κάποιον, σας βαθμολογεί κάποιος άλλος. Όταν σας σκοτώνουν, βαθμολογείτε εσείς. Αυτή είναι η λογική και για κάποια δευτερόλεπτα μετά βλέπετε την κάμερα παίκτη που σας σκότωσε. Και μπορείτε να τον βαθμολογήσετε. Ξαναλέω ότι μέσα από εκεί θα βαθμολογήσουμε θετικά κάποιον για να βρούμε τον original top shooter. Δεν θα το κάνουμε αρνητικά, δεν έχει αρνητική χρειά, έχει θετική. Να βρούμε όντως τον top original shooter του Greek Mafia Masters και του Greek Mafia Official αντίστοιχα. Τι κερδίζει αυτός? Έναν μοναδικό ρόλο που τον βλέπουν όλοι στο Discord και τον κρατάει για πάντα top original shooter και κρατάει και παίρνει και κερδίζει και τρελά δώρα εφόσον καταφέρει και πάρει αυτόν τον ρόλο. Κάθε πότε θα βγαίνει αυτό? Το πότε και ακριβώς το πώς θα γίνεται αυτό δεν υπάρχει, θα το γνωρίσουμε στην ανακοίνωση που θα βγει. Οπότε δεν έχει νόημα να σας πω και σε αυτό το βίντεο ακριβώς την ημερομηνία. Πάμε μία last boy. Πάμε και μία τελευταία. Το ναι μωρέ. Δεν πήγε. Ο Δημίκα. Ωραίος. Ωραίος, πάτησε F7. Ωραίος. Πάμε γκέτο ξανά. Είμαστε και σε test server, παιδιά, οπότε θα συμβαίνουν στις live εκπομπές. Θα έχουμε. Άτος. Και βαθμολογώ. Ακούτε και τον χαρακτηριστικό τον ήχο. Βαθμολογώ. Είναι ok. Ναι, μου φάνηκε ok το kill. Πατάω ένα enter. Έχει πάει η βαθμολογία μου. Βλέπω την κάμερά του. Τελείωσε όσο έβλεπα την κάμερά του. Κάνω το spawn μου. Πολύ καλά. Top Original Shooter Greek Mafia Masters Greek Mafia Official. Ένα update που ελπίζω να το αγαπήσετε και να το ευχαριστηθείτε όσο και εμείς όσο το σκεφτόμασταν. Είναι νομίζω ένα ερώτημα που όλους μας απασχολεί. Είμαι σίγουρος ότι θα το αγαπήσετε και θα σας αρέσει. Αυτά τα λέμε σε επόμενο. Φιλάκια σε όλους.